Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη σφραγίδα αυτή της ιερογλυφικής. Τα στοιχεία της είναι εδώ. Δεν ξέρω πού βρέθηκε. Είναι της Μεσομινωικής 2. Και είναι από Στεατήτη. Τώρα, ας ξεκινήσουμε και σιγά σιγά ό,τι βρούμε θα το πούμε. Περιέχει κάποιους τύπους λέξεων οι οποίοι θα μας προβληματίσουν. Αλλά ας τα πάρουμε τα συλλογογράμματα ένα-ένα. Αυτό είναι τε. Να το δείξουμε λίγο. Έτσι, για να έχουμε και μία, ας πούμε ότι μοιάζει πολύ με αυτό. Στην ουσία είναι ένα δέντρο και αυτό. Αυτό είναι τα. Να το δούμε και αυτό. Να το. Ωραία. Λοιπόν. Τε. Τα. Έτσι. Αυτό, να σας δείξω κάτι, δεν είναι ακριβώς έτσι σχεδιασμένο, είναι κάπως έτσι, αλλά όχι έτσι. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλη επιφάνεια αυτού εδώ του οβάλ. Έτσι. Κατά τα άλλα, αυτό και αυτό είναι η ίδια. Είναι σα. Να το δούμε και αυτό. Είναι εδώ, είναι εδώ, εδώ, εδώ κλπ. Είναι σα. Πάει και αυτό. Επομένως, σα, το μάτι είναι στου, το έχουμε πει χίλιες φορές και αυτό είναι σα. Σα, στου, σα. Το μάτι επίσης στο ιδιογραφικό πεδίο είναι πρόσεχε, έχει το νου σου, δείξε επιμέλεια. Αυτό είναι και, το έχουμε πει και αυτό πάρα πολλές φορές. Προσέξτε τώρα, αυτό είναι ένα τρίγωνο. Αυτό εδώ είναι ντα. Το τρίγωνο είναι ντα. Εντάξει. Ντα. Πάλι προσέξτε. Αυτό εδώ είναι τε. Να το δούμε και εδώ. Εδώ. Έτσι, το κλαδί ενός δέντρου. Και εδώ. Και εδώ. Είναι τε. Καλά μέχρι εδώ, καλά. Και αυτό είναι ένα ίο εδώ στη μέση. Αυτά δεν είναι τόσο έντονα εδώ. Απλά δείχνουν εχθρότητα. Να το δούμε και αυτό στο αρνητικό. Μάλλον στη φωτογραφία του εκτυπώματος. Τα βλέπετε εδώ. Δεν είναι τόσο έντονα όσο τα έχει φτιάξει εδώ ο σχεδιαστής. Ωραία. Απλά δείχνουν εχθρότητα. Καλά. Εντάξει. Μια χαρά μας τα είπες. Ακούω κιόλας να λέτε. Αλλά να χωρίσουμε σε λέξεις να δούμε τι λέει και το κείμενο. Ένα απλό κείμενο είναι. Αλλά υγιείς ζητήματα. Η μία λέξη είναι αυτή. Η άλλη λέξη είναι αυτή. Η άλλη λέξη είναι αυτή. Η άλλη λέξη είναι αυτή και η άλλη λέξη είναι αυτή. Μάλλον όχι. Ο αντίμαχος από την Τίο, την Τέο, ονομαζόταν Τίος, έτσι. Από την Τέο. Όγδος προς 7ο αιώνα π.Χ. ποιητής και άλλοι πολλοί. Τίος. Τίος. Μάλλον εδώ είναι αιτιατική. Τίον. Ωραία. Δα. Δαν. Τίον. Για το τύπο τίος ή τίον και όχι τία, θα δείτε στο προηγούμενο βίντεο, εκεί το αναλύουμε διεξοδικά αυτό το φαινόμενο και αναφέραμε επίσης και από τον Ευρυπίδη, από την Ελένη, το 222 νομίζω εδάφιο, που λέει κάτι εκεί για χθόνα πάτριον και όχι πατρία.
Έτσι, το ίδιο φαινόμενο εμφανίζεται και εδώ. Δαντίον. Δηλαδή προς αυτά είναι αιτιατικές του προορισμού. Έτσι, προς τη γη της Τέο. Η Τέος αυτή είναι στην ακτή της Μικράς Ασίας, στα παράλια βέβαια, έτσι. Πανάρχια πόλη εκεί, δεν ξέρουμε πότε ιδρύθηκε, αλλά από ό,τι φαίνεται στα μινωικά χρόνια, γύρω στο 1800 π.Χ. ήταν εκεί. Καλά μέχρι εδώ, αυτά είναι τα εύκολα και αυτό είναι εύκολο, Άγιε. Οδήγησε, έτσι, άγω, οδηγώ και άλλα πολλά. Λοιπόν, οδήγησε στην γη της Τέο, της Τέος όπως θέλετε εσείς, της Τέο εγώ λέω καλύτερα. Λοιπόν, ποιους θήτας η ονομαστική είναι, ο ενικού είναι θης. Οι γλωσσολόγοι αυτοί οι μεγάλοι και οι σπουδαίοι ερίζουν σχετικά με την προέλευση αυτής της λέξης, εν πάση περιπτώσει δεν θα σταθούμε σε αυτό. Η πιο αληθοφανής ετυμολόγηση είναι ότι προέρχεται από το τίθιμι, τα έχουμε βρει, και είναι στην κατάταξη, στην κοινωνιολογική και οικονομική κατάταξη, στην κοινωνική και οικονομική κατάταξη του Σόλωνα, είναι η τελευταία τάξη, η τέταρτη και η πιο φτωχή. Είναι αυτοί που δεν είχαν ιδιοκτησία, είχαν όμως δικαίωμα ψήφου, αλλά δεν είχαν δικαίωμα να εκλέγονται. Έτσι. Ήταν όμως ελεύθεροι. Η τελευταία τάξη, αμέσως μετά ήταν οι δούλοι, προς τα κάτω. Λοιπόν, μέχρι εδώ καλά. Οδήγησε τους θήτας, τους φτωχούς αυτούς, στην γη της Τέο ή της Τέος. Λοιπόν, και αυτό, εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Στη γραμμική Β υπάρχει αυτό. Ίσον άστι. Το σίγμα τάφ εδώ δεν μπορεί να μπει, διότι το Ζ στη γραμμική Β είναι διάφορον αυτό. Είναι διάφορον, αφήνω ένα ερωτηματικό. Θα τα πούμε άλλη φορά για τη γραμμική Β, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και θα αγγίξουμε και αυτό. Στην αιωλική διάλεκτο, ακόμα και στα κατοπινά χρόνια, το ζήτα, όχι όμως στην αρχή της λέξης, αλλά στη μέση ή αμέσως μετά το αρκτικό φωνήεν, είναι έτσι. Έχει πει ο Τσάντουικ ότι το ζήτα σε παλιότερες φάσεις ήταν τσου, ήταν στου, και κατέληξε ντου. Κι άλλοι γλωσσολόγοι το λένε αυτό, μεταξύ αυτών και ο ταπεινότερος όλων και ο πιο αμεληταίος είμαι εγώ. Το έχουμε εφαρμόσει κατά κόρον και εκεί. Θα μου πείτε στη γραμμική Β. Θα εξηγήσουμε τι συμβαίνει στη γραμμική Β, διότι υπάρχει ένα ρεύμα μέσα στη γραμμική Β το οποίο δεν έχει ερευνηθεί και το οποίο, ας το πούμε και αυτό και ας μας κακολογήσουν, εμφανίζει αυτό το φαινόμενο. Θα τα πούμε όμως όταν θα έρθει η ώρα. Α, ναι, καλά, αστούς. Προσέξτε, στην αιωλική διάλεκτο, δεν ξέρω αν λέει αστούς αυτό, ή αν λέει άστις. Στην αιωλική διάλεκτο ο τόνος ανεβαίνει, και θέλω να το προσέξετε αυτό, στην αιωλική δεν υπάρχει υδασία, ακόμα και οι λέξεις που αρχίζουν από ύψιλον παίρνουν υψηλή. Ακόμα και οι λέξεις που αρχίζουν από ρο που θα παίρνουν υδασία παίρνουν υψηλή. Δεν υπάρχει υδασία στην αιωλική διάλεκτο, έτσι. Να το έχετε υπόψη σας αυτό, και πάντα ο τόνος έχει την τάση να φεύγει από τη λίγουσα και να ανεβαίνει. Δηλαδή αν δείτε πουθενά καμία γενική άνθρωπον, μην παραξενευτείτε, έτσι είναι. Έλθοντε εξ ουράνω, λέει η Σαπφό. Ελθόντα, κανονικά, εξ ουρανού. Έλθοντε εξ ουράνω, γιατί το ου
στην αιωλική πάλι γίνεται ωμέγα. Λοιπόν, καλά, αυτά είναι άλλο ζήτημα. Εμείς τώρα για να διευκολυνθούμε στην ανάγνωση λέμε τους θήτες και τους αστούς, δύο κοινωνικές τάξεις, οι αστεί βέβαια χωρίζονται σε υποκατηγορίες, θα τα πούμε άλλη φορά αυτά, οδήγησε, άγιε, αυτό το άγιε έχει την σημασία αυτή γιατί συντάσσεται με αιτιετική του προορισμού, έτσι, θα μπορούσε να είναι ότι με άλλη διαστελτική ερμηνεία, ότι τους θήτες τους πιο φτωχούς κάντου αστούς, δώστου αστικά δικαιώματα, αλλά δεν είναι, επειδή εδώ υπάρχει αιτιετική του προορισμού, έτσι. Πήγαινε τους λοιπόν στην ΤΕΟ αυτή, στα παράλια της Μικράς Ασίας, διότι έχουμε ανάγκες, διότι έχει ξεσπάσει στάση, διότι πρέπει να ενισχύσουμε το εκεί στοιχείο, το μινωικό, το κριτικό, δεν ξέρω τι, το ελληνικό, και αυτοί ξέρανε τώρα. Λοιπόν, θήτας, κόμμα, αστούς, άγε, δα, τίιον. Πήγαινε τους θήτες, τους πιο φτωχούς, και τους αστούς, κάποιους από αυτούς, έτσι, όσους νομίζεις εσύ, από κάποιο νησί, δεν ξέρω από πού, πάντως γινόταν μια μετακίνηση πληθυσμού. Οδήγησέ τους, πήγαινέ τους στη γη της ΤΕΟ. Αυτά. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Σύντομο ήτανε, καλό ήτανε, βλέπουμε εδώ πέρα δατίον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, βλέπουμε τους θήτας, βλέπουμε και τους αστούς. Θέλω να ευχαριστήσω το Θέμη, να ευχαριστήσω και εσάς και μέχρι την άλλη φορά, αλλά εδώ θέλω να κάνω και μία δήλωση. Θα μιλήσουμε για τη γραμμική βήτα και για αυτό το φαινόμενο εδώ, αλλά όχι τώρα. Υπάρχει λόγος που δεν πρέπει να αναφερθούμε τώρα. Ίσως στην μεθεπόμενη συζήτησή μας να το κάνουμε και αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι το Θέμη, ευχαριστώ και εσάς και να είστε καλά. Γεια σας.